ξέρεις τι να κάνεις. Θα νιώσεις πόσο μ' αδικείς κι ό,τι με χάνεις. Αν είσαι έρωτας. Χαμός, χαμός. Το τραγουδάω, θα το βάλω στο ραδιόφωνο και θα το κάνω και εγώ, όπως κάνουν διάφορα κοριτσάκια, ξέρεις, το παίζουνε. Α, και εγώ κάνω κι άλλο, όχι μόνο δε. Δικά μου δεν κάνω. Α, δικά σου δεν κάνεις. Καλά κάνεις. Εγώ στο ραδιόφωνο χαίρομαι. Πες μου ένα ωραίο τραγούδι που θα έκανες έτσι το κλάμα, ένα ελληνικό τραγούδι που θα χτυπιώσουν στα πατώματα μέσα στο αυτοκίνητο και θα τράβαγες Instagram. Πολλά. Αλλά ένα που έτσι το λέω και στο μαγαζί και το έχω ζηλέψει και το λέω και στον κόσμο ότι το έχω ζηλέψει είναι το «Έσπασε νύχτα» του Αντώνη Ρέμου. Δυο κομμάτια. Έτσι. «Έσπασε η νύχτα, δυο κομμάτια». Είναι για χαμό, εκεί να φεύγουν όλα. Η άλλη με λέρωσε εδώ πέρα, κάτι έχω. Νομίζω ναι, λίγο κάτι. Έλα λίγο. Όχι, είναι η Άννα Μαρία, ήθελε να με καταστρέψει φεύγοντας. Και έβγαλε το make-up απάνω μου, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί το χωριστεί. Εγώ σου είδα εγώ, δεν το είδε. Ναι, είδα το μουστάκι, αλλά ήταν λεπτό. Όχι, όχι, ναι. Έχασε επεισόδιο, όλη η ελληνική τηλεόραση δεν ήσουν Ελλάδα. Έχω δει, αλλά. Τίποτα. Άστα αυτά. Τίποτα, όχι, ίσα ίσα. Ειδικά ωραία πράγματα. Φιληθήκαμε παραλίγο, αλλά ήταν γκέι το φιλί και δεν το κάναμε. Σωστά το είπα. Είναι τη μόδα. Γιατί. Αλλά και σένα βλέπω, και εμένα μου συμβαίνει, αλλά σένα δηλαδή είσαι και νέο παιδί, και ωραίο παιδί, και ελεύθερο παιδί. Εμένα εγώ είμαι και μεγάλο άνθρωπο. Όχι μεγάλο, το έχω πει. Σου έρχονται. Και πιο παλιά ότι είσαι είδαλμα για εμά του άντρε. Σου έρχονται μηνύματα και φωτογραφίες, φαντάζομαι, και προτάσεις στο Insta. Και από γυναίκες. Όχι ακόμα. Ευτυχώς. Αλλά φωτογραφίες και διάφορα περίεργα. Ναι. Περίεργες φωτογραφίες που δείχνουν την πρόταση. Ναι. Τι δεν δείχνουν. Ναι, όχι, δεν λένε. Εγώ έχω λάβει και από άντρες. Και από άντρες. Δεν σου κάνουν πρόταση, έλα. Και άμα άλλο σου στέλνει μια φωτογραφία γυμνή δική του, τι είναι. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Τα κορμιά. Τα κορμιά τα γυμνά. Πώς σου φαίνεται. Πώς σου φαίνεται, ναι. Αγοράζεις. Γενικά είναι. Έχει με την καλή έννοια, έχουμε αποθρασινθεί λίγο γενικά στα social. Αλλά να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι και όλο αυτό με το γυμνό, το ότι έχει γίνει τόσο ταμπού πια, είναι λίγο περίεργο για, τα δικά μου, για τη δικιά μου λογική. Από την άποψη ότι έτσι μας γέννησε ο Θεός, δηλαδή δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, για το σώμα μας, τι είμαστε. Ναι, πώς είμαστε, με τα μεγέθη μας, με τις κοιλιές μας, με δηλαδή, τα όλα μας. Δηλαδή, συνιστάς, ας πούμε, σε όποιον έχει ας πούμε, ένα μέγεθος να στέλνεις, που να είναι. Να το σηκώσεις στο Instagram. Γεια σας, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Υπάρχουν, εσύ έχεις στείλει σε άνθρωπο με τον οποίο έχει σχέση γυμνή φωτογραφία. Αλήθεια. Όχι. Αλήθεια. Όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί έχω μπει στη διαδικασία να το σκεφτώ, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ στην ιδέα το ότι μπορεί κάτι προσωπικό να διαρρεύσει και νομίζω δεν αφορά τον κόσμο. Δεν θα ήθελε και ο κόσμος να δει. Όπως πριν από λίγο συζητάγαμε, γιατί και η Μίνα Ερναούτη της βγάλανε ένα τσόντο πορνο τέτοιο ότι είναι ίδια, δεν είναι ίδια εκεί, γιατί δεν έχει το σημάδι αυτό. Τέτοια κυκλοφορούν συνέχεια, δηλαδή ανθρώπων γνωστών να βγει στη φόρα. Ναι, όχι, γι' αυτό προσέχω. Προσέχω για να έρθω. Δεν έχω γιατί προσέξει δεν θέλω πολύ. Να δω τίποτα και να λένε Α, εσύ είσαι. Αλλάζει καριέρα. Εγώ δεν έχω προσέξει πολύ. Δεν έχει προσέξει. Τόσο πολύ. Και έχει δει. Έχω δει. Έχει κυκλοφορήσει. Όχι, ρε. Δεν τρομάξει ο κόσμος. Τόσο χάλια που είμαι. Άντε, άντε ναι. Πάλι. Λοιπόν, άρα. Απαντάς καμιά φορά σε άγνωστο ή δεν απαντάς όταν στέλνει αυτά ή το κάνεις, το σβήνεις. Όχι, όταν δεν το σβήνω. όχι για να το ξαναδώ. Αλλά είναι η δουλειά τέτοια που πρέπει να κρατάς και λίγο τους τύπους. Γενικά απαντάω στα μηνύματα. Σε τέτοιου είδους μηνύματα, δηλαδή σε ένα που μου έχουν στείλει πρόσφατα κιόλας, αν σε παντρεύει η μάνα σου, απαντάω γιατί είναι χιουμοριστικό. Σε γυμνά που μπορεί να μου έχουν στείλει δεν έχω απαντήσει, όχι. Μάλιστα. Σε έχουν χρησιμοποιήσει όμως φωτογραφίες σου να σε βάλουν σε site γνωριμιών. Ναι. Ναι, ναι και το τώρα και τα τελευταία τα έχω ανακαλύψει. Το κάνανε και σε ζαρίφι. Έγινε. Ναι, έγινε, έχει γίνει, ναι. Είχα κινηθεί νομικά. Και? Είναι ακόμα στα νομικά. Τα νομικά ξέρεις, τα κάνεις το βρήκα, τώρα ναι. Και τα... Έχει, σε 50 χρόνια. Σε 50 χρόνια. Τέλος πάντων, πόσο λύνονται. Πήγαινε εκεί πέρα, δηλαδή, τι εξυπηρετούσες, σύμφωνα με το site. Δεν ξέρω τώρα και το θέμα είναι ότι... επειδή είμαι ο άνθρωπος έτσι όπως είμαι, με την ψυχολογία μου, με τους τρόπους μου και όλα αυτά, δεν θέλω να
Δεν έχω πρόβλημα να χρησιμοποιείται η εμφάνισή μου ή το πρόσωπό μου. Η εμφάνισή σου ώρα σε τσόντο σελίδα. Αυτό εμένα με ενοχλεί, το ότι μπορεί ο άλλος να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι δικό μου αυτό το πράγμα. Το κατάλαβα. Αυτό μόνο με ενοχλεί. Σε ενόχλησε, ας πούμε. Αλλιώς η μούρη μου, επειδή εκτίθομαι στον κόσμο, δεν είναι δικιά μου πια. Ναι, εννοείται. Δεν ανήκει σε ένα μόνο, ανήκει στο λαό που λένε. Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σε ενόχλησε, ας πούμε, άμα βάλαν μόνο 200 και δεν βάλαν 5.000. Από αυτή την έννοια, ναι. Εμένα θα με πείραζε. Είναι οι εποχές δύσκολες. Για πόσο μας έβγαλες. Μας έβγαλες που μας έβγαλες το κλαρί. Ναι, ανέβασε το κασέτα. Ανέβασε το κασέτα. Ένα χιλιάρικο, δύο να ζήσουμε κάθε μήνα. Ποιο, ανέβα κι άλλο. Δεν μου λες με το τραγουδάκι σου τώρα γίνεται σκοτωμός εδώ το Αν είσαι έρωτας. Αν είσαι έρωτας, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Θα ξέρεις τι να κάνεις. Έχει γράψει τη μουσική ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ένας, τον ξέρουμε όλοι, ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης. Και τους στίχους έχει γράψει η Ρώμη Παπαδένη, αδερφή της Ντέμης. Ναι, αλλά τα γράφει λίγο, το λέει άντας, τα γράφει λίγο. Τη συμφέρει τη γυναίκα, αν είσαι έρωτας, θα ξέρεις τι θα κάνεις. Ξέρουν οι γυναίκες τι κάνουν. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ξέρουν οι γυναίκες τι κάνουν. Εμείς τι εξυπηρετούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Τις γυναίκες. Άρα δεν πρέπει να λέμε αυτά που θέλουν να έχουν οι γυναίκες. Οπότε ήταν το τέλειο. Δηλαδή δεν πρέπει να δουλεύουμε με άντρες τυχουργούς. Σωστό. Για να καταλαβαίνουν οι γυναίκες αυτό που θέλουν. Δεν μου λες στην εκπομπή θα ξανάκανες. Έκανες τα καλημερούδια, δεν σου κάθισε, έφυγες. Εδώ με εμάς, πώς την κόβεις τη δουλειά, με εμένα έρχεσαι εδώ να πούμε καμία χαζομάρα να περνάει ώρα. Εδώ πρόταση. Και ειδικά σε αυτό το πλατό και εσύ πριν από μένα, μπαίνοντας, μου ήρθανε αυτοί οι 7 μήνες που ήμουν στα καλημερούδια, 5 μέρες τη βδομάδα, επί 4 ώρες, προσπαθούσα να θυμηθώ και πού ήταν η κουζίνα, πού ήταν το σαλόνι, από εκεί ήταν η κουζίνα, εκεί το σαλόνι, εδώ τη σκάλα με όλα αυτά. Είναι η τηλεόραση, την αγαπώ πάρα πολύ, προέρχομαι από την τηλεόραση, από ένα παιχνίδι. Στον Αλφα ήταν τότε. Και το μπλα έχεις. Show. Και μπλα έχεις. Νομίζω ναι, άμα δεν με σταματήσει θα τα πω όλα τώρα. Πες τώρα. Δεν θα σταματήσω. Μα πες, δεν μιλάω ρε. Μας την είπες. Λέγε. Την αγαπώ πάρα πολύ την τηλεόραση, αλλά νομίζω ότι... Το έχουμε συζητήσει κιόλας μαζί, ότι ίσως μπορεί να προσανατόλισε τον κόσμο στο ότι ποια είναι η πραγματική μου ιδιότητα. Σωστό και αυτό. Και θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι που αυτό αγαπώ, αυτό κάνω τα τελευταία 13 χρόνια. Και αν έκανα κάτι στη τηλεόραση, θα ήθελα να είναι κάτι μουσικό. Ναι, δηλαδή θα παρουσιαστείς ενός μουσικού σόου. Ναι. Αυτό. Ναι. Και το παρουσιαστής, πάλι παρουσιαστής θα ήμουν σε ένα μουσικό σόου, αλλά... Άλλο στυλ. Είναι γύρω από τη μουσική, γύρω από αυτό που ξέρω να κάνω. Όλα τα άλλα, οκ. Okay. Δεν μου λες μουσική, έχεις σπουδάσει ή απλά έχεις το ταλέντο και τραγουδάς. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα, δεν έχω κάποιο πτυχίο. Βλέπουμε και το βίντεο κλιπ το καινούριο τώρα. Ναι. Τι ωραίο αγόρι. Τι ωραίο. Εδώ που έλεγε ο Μουτσινάς ότι μας έφτανε ένας, μας πολλαπλασιάστηκε σε αυτό το βίντεο κλιπ. Πώς δηλαδή φτάνει αυτός ο Μαρτάκης. Όχι άλλο Μαρτάκι πια. Όχι άλλο Μαρτάκι πια. Να, εδώ αρχίζω και ανοίγομαι. Αρχίζω και βγαίνουν προσωπικότητες περίεργες. Τι ωραίο αυτό που φοράς από το. Τι φορείς κλαδιά, τι είναι αυτό. Αυτό τώρα να σου πω, είχε γίνει ένα λάθος με τα ρούχα. Ζήλεψες το μαζονάκι μου, φαίνεται που είναι πολύ χρώμος, είναι ουράνιο τόξο. Μ' αρέσει, η μία πλευρά του, έχει πολλές πλευρές ωραίες ο μαζονάκης, αλλά αυτή η ωραία τρέλα του μαζονάκη τη ζηλεύω πάρα πολύ πολλά χρόνια. Και αυτό ήταν πολύ συμπτωματικό, γιατί αυτό κανονικά είναι σακάκι, αλλά είναι από την άλλη μεριά, αυτό είναι η φόδρα. Από μέσα το κάνατε τούμπα. Γιατί γίνανε λάθος τα ρούχα, λέω δεν γίνεται, τώρα δεν γίνεται να αλλάξουμε το βίντεο κλιπ. Η κυρία είναι δύσκολη, δεν μπορούμε να το ξαναπληρώσουμε, οπότε θα πάμε ανάποδα σακάκια. Και καλά έγινε, μια χαρά. Και βγήκε ωραίο. Ναι, αλλά εσύ σε βλέπω απάνω, είσαι πιο κουστούμάτος, είσαι πιο κάπως έτσι, ας πούμε. Έτσι, ναι. Κάπως... Και τώρα σήμερα μου την έκανες. Όχι στην έκανα. Δεν με πήρες τηλέφωνο, να σου πω, βάλε κι εσύ. Έπρεπε να έρθει. Την άλλη φορά στο βράδυ είχες έρθει ίδιος. Είχες έρθει ίδιος. Χωρίς το πιαστράκι, μην το συζητήσουμε. Τώρα με το φτιάξαμε. Τα δίνεις μόνο στο ρουβά, τα δίνεις αυτά. Μένα δεν μου δίνεις. Θα μεγαλώσεις κι εσύ. Πού θα πάει τώρα στο ρουβά, έχει γίνει μεγάλος άνθρωπος πια. Είσαι τεκνό, πόσο χρόνο είσαι τώρα. 35 τώρα θα γίνει το πράγμα. Έγινες κι εσύ 35, ωραία. Μεγαλώνουν όλοι. Δηλαδή, γιος μου είσαι, 35. Αλλά κι εγώ μεγαλώνω, κι εγώ είμαι λίγο παραπάνω. Στην ηλικία θα μπορούσα να είμαι γιος. Ναι, θα μπορούσα να είσαι γιος μου εύκολα, αλλά το είχαμε κάνει εγρήγορα το. Εγρήγορα όμως, ναι, βέβαια. Χαρά θα ήσουν. Και θα έλεγα, σε όλους, κοίτα μου μοιάζει. Δεν πήρε τίποτα από τη μάνα του. Κοίτα μου μοιάζει το παιδί. Αχ, τι τραβάμε. Στην προσωπική σου ζωή αυτό που λένε, είσαι καλά.
Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Αυτό είναι πάντα. Όχι, είμαι καλά. Τι έχουμε. Ναι, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, ε. Ναι, και περνάω πολύ ωραία. Ναι. Και πώς σε έχουν πετύχει, εγώ κοιμάμαι. Όχι, δεν με έχουν πετύχει. Ρε, πάρ' τον από δεν πίσω. Δεν κρύβομαι, αλλά δεν πάω. Δεν κρύβεται, ρε. Πάρ' τον από πίσω. Πάρ' τον από πίσω. Ρε, εσύ κυνηγήστε τον. Συγγνώμη, είπα αυτό. Εννοώ τους παπαράτσι, πάρ' τον από πίσω. Λοιπόν, κυνηγήστε τον. Κυκλοφοράει. Έξω, ελεύθερα, τρώει. Πας και σε κλαμπ. Τρώει. Βλέπω έχεις αρπάξει. Θεσσαλονίκη, ήμουνα, ναι. Έχεις αρπάξει. Σοβαρά, γιατί έτσι που σε χαιρέτησα, σε βρήκα λίγο πιο. Δεν μπορείς να με πιάσεις, να κλείσουν τα χέρια. Όχι, μωρά, εντάξει. Κούκλος είσαι, άλλο λέω. Σε βρήκα λίγο πιο. Είμαι τελευταία την φορά που τρώω τώρα με την πρεμιέρα θα για να συνεχίσουμε το προηγούμενο από πίσω. Την τελευταία φορά που σε αγκάλιασα, ήσουν λίγο πιο στενός. Τώρα φάνηκε. Κάνε δίαιτα. Είσαι μικρό παιδί. Ναι, τώρα επειδή έχω και την πρεμιέρα. Πότε είναι η πρεμιέρα? 5 Απριλίου. 5 Απριλίου. Στο Βοτανικό Πλάσ με τον. Κατεβήκαμε με το μια μάτι. Πολύ ωραία σεζόν, ναι. Θεσσαλονίκη, οι δυο μας. Έγινε χαμός, θυμήθηκα τα παλιά. Ναι. Αυτό δεν θέλει, θες να τα αφήσει. Ναι, τα θέλει. Δεν το χρειάζομαι, δεν κοιτάω κιόλας. Ναι. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία σεζόν και αποφασίσαμε να κατέβουμε όπως είμαστε στην Θεσσαλονίκη, ναι. Και πήραμε και τη Χρήσπα μαζί μας. Η οποία Χρήσπα αυτές τις μέρες τα πάει πολύ καλά στο show. Πάρα πολύ, πολύ καλά. Πολύ. Γενικά εμένα αυτό το show μου αρέσει πάρα πολύ. Δείχνει και, πώς το λένε, δείχνει και χιούμορ. Είναι ένα project, νομίζω, από τα πιο ενδιαφέρον έτσι, show στην ελληνική τηλεόραση, από την άποψη ότι μπορείς να δεις ανθρώπους που ξέρεις, να τσαλακώνονται, να αλλάζουν, να δεις τις ικανότητες τους, να δεις το χιούμορ τους, γιατί τον αντίνεσαι ξαφνικά. Εγώ όταν ντύθηκα πρώτη φορά Μαράια Κάρι, ας πούμε. Ωραίος. Τι ωραίο, αυτό το άρεσε. Κούκλα. με τρίχα. Η κούκλα με είχε πει ο. Ξέχασα το όνομα. Θεοφάνος, όχι. Ο Ρήγας, ναι. Με είχε πει ότι δεν μου θυμίζει τη Μαράια Κάρι, μου θυμίζει τη Σύση Χριστίδου. θέλει. Πέρα ότι θέλει γκάτς, θέλει να έχεις και πάρα πολύ χιούμορ για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Να βγαίνεις δημόσια έτσι. Εμείς όποτε άρχισε γελάμε μια χαρά. Αλλά τώρα να το πάω να κάνω και κάτι για να το γράφουν αύριο εκεί πέρα. Συγγνώμη, πριν το κάνεις, κάνε ό,τι γουστάρεις, σε εμπιστεύομαι, σε αγαπάω και το ξέρεις. Λοιπόν, πολλές φορές όταν είμαι στα down μου, βάζω εκείνη την εκπομπή και κλαίω από τα γέλια μόνος μου με εμάς που κλαίμε και ξεβάφουμε και δεν μπορώ να σταματήσουμε. Ναι. Γελάγαμε ασταμάτητα. Με το ψινάκι. Τελείωσε ο ψινάκι, αλλά ποτέ. Δεν βγήκε. Να δούμε τι μας είπες στη Μάργη Λαζάρου. Ναι. Εμείς συνεργαστήκαμε μόνο 1,5 χρόνο περίπου στην αρχή, το 2006, και δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε μετά παραπάνω, γιατί είμαστε ισχυρογνώμων, του σπάγα τα νεύρα, μου σπάγε τα νεύρα, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον Ηλία. Αλλά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Επειδή τον ξέρεις και τον Ηλία, επειδή είναι στη δουλειά του, είναι genius ο άνθρωπος, είναι απόλυτος. Και η ένωση που είχαν με τον Σάκη, τα βρίσκαν, είχαν έναν τρόπο να βρούνε και να πιάσουν την άκρη. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα με τον Ηλία. Ενώ τον αγαπάω πάρα πολύ και στεναχωριέμαι και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Ήθελα να ξέρω το λόγο. Ναι. Δηλαδή, όταν μου έλεγε κάνε αυτό, του έλεγα για ποιο λόγο. Εξήγησε μου το λόγο. Μην είσαι χαζή! Μην είσαι χαζή, μου έλεγε. Μην είσαι χαζή, χάνουμε το timing. Ναι. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν είναι. Αν δεν γίνει κάτι δικό μου, κάτι που θα μου πεις. Κάνε τώρα, πήγαινε φίλα τη floor manager στο στόμα. Αν δεν καταλάβω για ποιο λόγο να πρέπει να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Είσαι χαζή. Είσαι χαζή. Είσαι εντελώς χαζή. Είσαι εκδρότρια. Ναι. Εκδρότρια. Και πάμε λοιπόν. Ναι, όχι, είναι θα είναι και πολύ του ο Ψινάκης. Τέλος πάντων, τραβάει τα δικά του τώρα. Είναι άλλες εποχές. Έφυγε και αυτός από τη Showbiz. Να είναι καλά. Να είναι εσένα καλά, δεν έρθει κανένα να σε ψήσει. Για να κατέβεις. Όλοι κατεβαίνουν, ρε. Ναι, κατεβάσαμε το πέρα το προηγούμενο Σάββατο, ξέρω, 30-40 άτομα, τώρα έχουν γίνει 50, 60, 70. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη χτες, πήγα μέσα σε μια ταβέρνα και ήταν όλοι υποψήφοι μέσα για δημοτικές. Όλοι celebrity. Όλοι υποψήφοι. Εγώ σου ξέρω και Απόστολος, δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτό. Εσένα σου ήρθε. Μου έχουν κάνει προτάσεις, ναι, αλλά δεν. Εγώ με την πολιτική δεν μπλέκομαι. Σφαλιάρες. Δεν μπλέκομαι, δεν μπλέκομαι. Θα φας σφαλιάρα. Μου επιτρέπεις, έτσι. Σου επιτρέπω και θα τη ρίξω και μόνος μου πριν μου τη ρίξεις. Πάμε να δούμε γιατί θα φαλυρίσει. Το μαγαζί σου και όλα τα μαγαζιά το βράδυ. Να δούμε ένα ρεπορτάζ. Πάμε, ναι. Βγήκε μία απόφαση του ΣΤΕ που λέει ότι το τσιγάρο τέρμα. Μπουζούκια χωρίς τσιγάρο, πώς θα γίνει. Για να δω. Για να δούμε τώρα πώς θα έρθουν μέσα τα καψούρια. Να ακούς το. Έσπασε η νύχτα δύο κομμάτια και να σου.
Μπα, να σε πιάνει από πάνω. Πάμε. Πολλές φορές έχετε δει αυτή την ταμπέλα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, όμως δεν ισχύει. Όμως το ΣΤΕ αποφάσισε και από εδώ και πέρα θα ισχύει. Και τι έγινε και ποιος θα το κόψει. Δεν το κόψετε, δεν θα συμμορφωθεί. Αλλά εγώ δεν καπνίζω, αλλά ποιος θα συμμορφωθεί, δεν το κατάλαβα. Ξέρεις κάτι στην Ελλάδα που υπάρχει νόμος και γίνεται. Θα είμαστε ρε μπεσκέας και... Καπνίζετε εσείς. Πολύ. Βγάλετε χωρίς κάπνισμα. Θα προσπαθήσω. Έτσι, αλλιώς εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ. Δεν με νοιάζει για μένα, δηλαδή. Έπρεπε κάποτε να γίνει και δεν εφαρμοστεί ο νόμος. Κολοκύθια του μάνα, τέτοια λένε και εγώ δεν καπνίζω. Τι, εμένα βρήκατε. Δεν το πιστεύετε ότι θα γίνει δηλαδή πράγμα. Όχι, δεν το πιστεύω. Ναι, στα ψάρια, όχι στο καπνίσμα. Έτσι, είσαι θεός. Σκέφτομαι εγώ και εγώ ίδιος να το κόψω. Το. Είναι εντάξει, θέλει δύναμη. Σκέψτε. Θέλει οργάνωση, θέλει σωστό απολογισμό. Απλά χρειάζεται, δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε δυναμικά. Δηλαδή και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ δεν καπνίζεται, δεν καπνίζουν στους δρόμους. Όχι απλά στο μέρος που είναι δηλαδή κλειστοί χώροι. Είναι έχεις μια εκπομπή από μόνος σου. Να είστε καλά. Τι να κάνουμε, τέρμα. Εσείς καπνίζετε. Καπνίζω. Το ΣΤΕ αποφάσισε τέρμα το κάπνισμα. Συμφωνείτε. Βεβαίως, ο εγγονός μου είναι 28 χρόνια. Ναι. 28 χρονών. 28 χρόνια που το έχω κόψει. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Μακάρι. Μακάρι να μπορέσουμε να ανασάνουμε και εμείς οι μη καπνιστές. Το σεξ μου μας κόψει και όλα τα άλλα, εντάξει, θα στα κόψει. Λοιπόν. Το σεξ θα το φορολογήσουμε. Στον τελευταίο φίλο μας. Εγώ συμφωνώ. Εντάξει, γιατί τελικά είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη στην οποία καπνίζουμε. Απλά αναρωτιέμαι ποιος Έλληνας θα το αντέξει. Ότι είναι σωστό, είναι σωστό. Κάποια στιγμή νομίζω ότι και όλο αυτό όχι ανευθυνότητα ακριβώς, αυτό το ότι εντάξει, εγώ δεν καπνίζω, τι με νοιάζει. Ο άλλος, και εμένα τι με νοιάζει, εγώ δεν το κόβω. Πρέπει να λίγο σαν λαός να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο να πειθαρχούμε. Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι που δεν έχουμε πειθαρχία, δεν έχουμε μάθει να είμαστε... Όρια. Ναι, δεν έχουμε όρια. Έχουμε για τους άλλους. Ποιους? Οι υπόλοιποι άνθρωποι να έχουν όρια. Εμείς δεν έχουμε. Ο καθένας για τον εαυτό του. Εμείς να μην έχουμε. Όλοι οι άλλοι όμως πρέπει να είναι σεβαστοί, να μην κάνουν ζημιές. Δεν μου λες εσένα, οι θαυμάστιές σου έχουν αυτές. Γιατί τώρα ότι γουστάρουν τα τεκνά και τρέχουν από εκεί. Αν και εσύ μου έχεις δηλώσει σε μένα ότι γουστάρεις λίγο πιο πουρό, λίγο πιο όριμο. Λίγο πιο. Λίγο πιο όριμο. Ναι, εντάξει, λίγο και είχαμε πει τότε ότι πρέπει να είσαι η χαρά της γυναίκας μετά τα 40 something. Δηλαδή... Μας έρχει τη λέξη, δηλαδή δεν τολμάει κανείς να την πει, για πες το. Δεν το λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα κούγκαρα, ας πούμε, όλα τα τέτοια, σε κυνηγάνε. Η Ναταλία σου έκανε και μια πρόταση, Γερμανού. Σεξουαλική εννοείς. Όχι, έχουμε συνεργαστεί με την Ναταλία. Την Ναταλία την αγαπώ πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία γυναίκα. Τι μόνο ωραία γυναίκα, είναι η αγάπη μου. Και εμένα μου αρέσει κιόλας η Ναταλία γιατί είναι και στην ψυχή της ωραίος άνθρωπος. Είναι αντράκι. Τα έκανα προχθές τα εγκόμια όλα, μην τα ξαναπάρω γιατί θα λένε μετά ότι έχουμε οργανώσει συνωμοσία. Ναι, ναι. Εγώ την αγαπάω. Λοιπόν, οι μεγάλες και παντρεμένες σε θέλουν. Πες αλήθεια, ρε. Πες αλήθεια, αρνήθηκε. Αν έρχονται οι παντρεμένες. Θα το βάλω. Ναι. Όχι, όχι, αν έρχονται οι παντρεμένες στο καμαρίνι, έρχονται. Φέρνουν τα παιδιά τους για φωτογραφία, αλλά τα παιδιά είναι γρήγορη φωτογραφία. Γρήγορη φωτογραφία. Και μετά να το πούμε. Και μετά εγώ τι έχω, εγώ γιατί όχι. Σου είπαν διάφορες ότι το άκουσαν αυτό που έλεγε τότε ότι σου αρέσουν οι όριμες. Τώρα δεν έχεις βρει όριμη βέβαια. Όχι. Ανώριμη. Στη μέση είναι. Στην ηλικία μου. Στην ηλικία σου. Ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν. Τι πόρο ήταν η παπαράτσι. Αχ, τι τραβάμε και εμείς οι τουρίστες. Όχι, να σου πω κάτι. Όλοι έχουν δικαίωμα στο να γουστάρουν, στο να αρέσουν, στο να αρέσονται, να αρέσουν στους άλλους. Να αρέσονται, δικές μου λέξεις αυτές καινούργιες. Θα κάνουμε βίντεο να σε παρουσιάσουμε. Πώς? Την άλλη εβδομάδα, ό,τι έκανες σε λάθος, να το παρουσιάσουμε σε βίντεο. Λοιπόν, άλλαξες γούστα δηλαδή, πάει. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Όχι, δεν άλλαξα γούστα. Γενικά θεωρώ ότι ένας άντρας που είναι εκεί στα 30, 35, 25 θέλει να διδαχτεί. Είναι του, είναι του χώρου ή... Όχι, δεν είναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αρχιτέκτονο. Καμία σχέση. Τι Instagram έχει. Ποιο είναι το Instagram της.
Πέτρο, δεν έχει Instagram. Ούτε το Facebook. Δεν ούτε έχει, Twitter. Γι' αυτό είναι το πάρα πολύ το ωραίο. Αυτό το κορίτσι μου αρέσει. Να το πάρεις. Το έχω πάρει. Και το θέμα είναι όχι να το πάρεις, να μην το αφήσεις, να φύγει. Ναι. Του κυνηγούσε από πίσω. Ναι, είναι από τις λίγες φορές που προσπάθησα. Επιτέλους. Εγώ. Επιτέλους, και μια γυναίκα με μυαλό, να πούμε, κυνήγει στο μαρτάκι που πάνε εκεί πέρα τα μωρά και ξεμωραμένες. Όχι, να σου πω κάτι, αυτό που έλεγα, που δεν μπορούσα να το καταλάβω βασικά, είναι πολύ σημαντικό, σου δημιουργεί μια ισορροπία το να είσαι καλά στα προσωπικά σου. Σου δημιουργεί μια ισορροπία, καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, αντιμετωπίζεις διαφορετικά τα πράγματα και τους πειρασμούς και είσαι λίγο πιο συγκρατημένος. Μ' αρέσει η πειθαρχία εμένα γενικά. Το κατάλαβα και πριν. Απλά μια συμβουλή πριν κλείσουμε. Να το προστατεύσει το κορίτσι να μην βγει, διότι τη μέρα που θα δει γραμμένο σε ένα περιοδικό, λέω το κορίτσι, αλλά, του, ναι, το κορίτσι του Μαρτάκη. Ας βγάλουμε το όνομα και το επώνυμο, όχι σήμερα, δεν εννοώ εδώ. Το όνομα και το επώνυμο είναι το κορίτσι του Μαρτάκη. Ναι, 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 ναι. Είναι μια προσωπικότητα αυτή που είναι και μπορεί να είναι και καλύτερη από εμάς και στο εύχομαι. Τώρα όμως πρέπει να σε αφήσω, εσύ να πας να κάνεις πρόβες. Σε λίγες μέρες βγαίνεις. Σε λίγες μέρες ξεκινάμε στο Βοτανικό. Πλάς σας περιμένουμε όλους κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε σε ένα break. Θα νιώσεις πόσο μαδική κι ό,τι με χάνεις.